Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Τι κάνεις Πάρη? Όλα καλά. Τι φοβερά νέα και έχουμε αυτή την περίοδο? Τι φοβερά νέα έχουμε? Έλα μου ντε. Λοιπόν, αυτό με ρωτάει αρκετές φορές η μάνα μου, ρε παιδί μου, όταν βρισκόμαστε. Μου λέει, άξεις, παίζουν τα νέα, και της λέω, μαμά, το καλό είναι, ξέρεις, ότι όταν δεν έχω νέα, είναι καλά τα πράγματα. No news, good news, ρε παιδί μου, αυτό. Οπότε και τώρα. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι? Πολύ τεχνολογικό, έχει αρχίσει και έχει πολύ κίνηση στους δρόμους. Ναι. Και την είχα καταβρει λίγο που ο κόσμος ήταν χαλαρά. Ναι, εγώ όμως σήμερα βέβαια ήρθα σφαίρα την ώρα που έφυγα από το σπίτι, που ήταν βέβαια αργά. Ναι. Εγώ βέβαια είμαι και μηχανάτος, παίζω τέτοια φάση. Έρχεσαι με σούζα σε όλο το τέτοιο. Πάντα, πάντα. Λαμπάδα, όπως λέει και αυτό το κομμάτι. Ναι. Όχι, εντάξει, γενικά, σε γενικές γραμμές καλά. Έχω δει ότι πολλοί κόσμος έχει αρχίσει και επανέρχεται και στο γραφείο και αυτά. Αυτό πώς φαίνεται? Σαν, δηλαδή, όντως, κάτσε με να σου κάνω αυτή την ερώτηση πριν πούμε ότι. Sky Meet Corona, γίνεται το remote. Δηλαδή, αναγκαστικά οι εταιρείες πρέπει να λειτουργήσουν και λένε δουλέψτε όλο το σπίτι σας. Και τώρα ο κόσμος αρχίζει και ξαναπηγαίνει. Έχουμε δύο περιπτώσεις. Πηγαίνει και ο θελός, σωστά, όπως εμείς. Η άλλη περίπτωση είναι του λέει η εταιρεία έλα. Σωστά. Ωραία. Η εταιρεία, όταν του λέει έλα, είτε πιθανό να έχει καλύτερη παραγωγικότητα, πιθανό να έχει χειρότερη παραγωγικότητα, πιθανό να ήταν το ίδιο πράγμα. Σωστά. Στην περίπτωση που η παραγωγικότητα μειώθηκε, το καταλαβαίνω. Λες καμία κατάσταση. Α, έγινε αυτή η αλλαγή, μειώθηκε η παραγωγικότητα, έλα. Και πρέπει να το στρώσουμε. Ναι. Σε άλλες δύο περιπτώσεις, γιατί το κάνεις, γάμο αυτό? Δεν ξέρω και ξέρω και περιπτώσεις. Ωραία. Λοιπόν, αφού έτυξε λοιπόν το θέμα, ένα από τα δύο που ήθελα που είχα στο μυαλό μου. Α, okay. Θα σε κάνω overall και θα συζητήσουμε αυτό σήμερα. Οκ, έκλειψα τον κεραυνό σου. Και, όχι, δεν μου τον έκλειψες. Βασικά το σκεφτόμουν πολύ αυτό το θέμα τελευταία. Και το θέμα που θα ήθελα να συζητήσουμε σήμερα πριν απαντήσω την ερώτησή σου. Οπότε για να δώσω ένα context είναι το γραφείο μετά το COVID. Αυτό ναι, είναι ναι. Το buzzwordικό, ρε παιδί μου, τίτλος βασικιάς μου, ένα view. Αλλά το νόημα που θέλω να δούμε είναι, ρε παιδί μου, τι ρόλο παράει το γραφείο. Προφανώς θα μιλήσουμε καθαρά για δουλειές που το να έχεις φυσική παρουσία κάπου δεν είναι απαραίτητο. Άρα, άμα θέλει κάποιος να δει τη γνώμη μας για το remote, θα τη δει. Πού? Θα είναι εδώ. Εδώ κάπου θα είναι. Κάπου πάνω από σένα. Αλλά πάμε τώρα να δούμε ότι πώς. Τι βλέπουμε να ισχύει στις εταιρείες που σιγά σιγά μετά τον κορονοϊό επιστρέφουν τα άτομα στο γραφείο ή κάποια από τα άτομα αυτά, και λίγο πώς πιστεύουμε ότι αυτή η διαχείριση έχει νόημα και πώς βλέπουμε το γραφείο μετά τον κορονοϊό. Αυτή είναι λοιπόν το. Γελάω συνήθως γιατί μπορούμε να βάλουμε τον τίτλο Το γραφείο στην μετά κορονοϊό εποχή. Λοιπόν, θα κάνουμε πολύ μπαζουρδικό τίτλο, αλλά νομίζω ότι έχει και νόημα γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η φάση που βρισκόμαστε, γιατί δεν νομίζω θα φτάναμε εδώ. Σε κανονικές συνθήκες τουλάχιστον στα επόμενα 2-3-5 χρόνια, ας πούμε, ξέρω. Μπορεί να φτάναμε σε. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί είναι μια. Στην ουσία, κάνουμε μια. Τώρα εντάξει, ακούγεται πολύ μεγάλο αυτό, αλλά είναι μια παρατήρηση, μια μελέτη, ας το πούμε, τη εργασιακή σχέση εργοδότη και εργαζόμενο σε σχέση με τη φυσική παρουσία αυτή τη στιγμή, όταν δεν είναι απαραίτητη. Το είπα να ακούστηκε κάπως τέτοια, αλλά τι εννοώ. Ωραία. Καταλαβαίνω, είπαμε προφανώς και δεν συζητάμε την περίπτωση ότι κάποιος πρέπει να είναι εκεί για φυσική παρουσία. Κανένας δεν θα πει ότι γιατί πας τώρα και φέρνεις τον ταμείο να είναι στο ταμείο. Για παράδειγμα, γιατί ο ταμείος πρέπει να είναι στο ταμείο για να εξυπηρετήσει το κοινό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται αυτό. Το θέμα τώρα με το remote είναι κάτι το οποίο είναι πολύ καινούριο στη βιομηχανία. Δηλαδή, ο κόσμος έχει συνηθίσει ότι ξέρεις τι. Εγώ πρέπει να πάω στο χωράφι για να μαζέψω τις ντομάτες, γιατί εκείνοι ντομάτες. Εγώ πρέπει να πάω στην τράπεζα για να εξυπηρετήσω τον κόσμο. Νομίζω και το web banking είναι καινούργιο πράγμα. Είναι, αλλά μέχρι πρότινος έπρεπε να πάω στην τράπεζα για να δουλέψω και να εξυπηρετηθώ. Η εργασία με ένα συγκεκριμένο χώρο είχε συνδεθεί δηλαδή και έχει γραφτεί στον εγκέφαλό μας όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε το remote είναι ήδη κάτι καινούργιο. Και τα εργαλεία δηλαδή, δεν νομίζω μόνο η φύση της δουλειάς, όσο και τα εργαλεία που έχεις στη διάθεσή σου ώστε να δουλέψεις απομακρυσμένα είναι πολύ πιο δυνατά αυτή την περίοδο. Δηλαδή, αν πας 10 χρόνια πίσω, και δεν σου λέω να πας 20-30 περισσότερα, πόσο εύκολα μπορούσες να δουλέψεις και να συγχρονιστείς και να συνεννηθείς με άλλους ανθρώπους όταν είχες, ξέρω εγώ, αργές είναι στο ίντερνετ πολύ καθόλου. Πλέον είναι πολύ εύκολο. Απλά νομίζω ότι αυτό το οποίο έγινε τώρα με την πανδημία είναι ότι το κράτος είπε, παιδιά, αποφύγετε αυτό ή μην το κάνετε. Αυτό ήταν ξεκάθαρα σε πολλές εταιρείες ένα χαστούκι με την έννοια, όχι ενώ εταιρείες του δικού μας τομέα, παιδιά, βρείτε τον τρόπο να δουλέψετε από απόσταση, αφού μπορείτε. Δηλαδή, νομίζω ήταν μια επαγρύπνηση καλή σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ότι αυτό που έγινε ήταν καλό, αλλά αν κάτι καλό βγήκε, νομίζω ότι αυτό το χαστούκι που έσκασε μερικές εταιρείες και λέει, βρες τον τρόπο τώρα να δουλέψεις υπό τις νέες συνθήκες,
πιστεύω ήταν πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ που άκουσα άτομα να λένε «Ρε φίλε, κοίταξε να δεις, τελικά είμαστε και λίγο πιο παραγωγικοί τώρα και είναι και λίγο πιο ήρεμη κατάσταση». Εγώ το άκουσα αυτό από μερικούς. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι που εταιρείες ήταν σε φάση τώρα που, ξέρεις, πώς να το πω, δεν ξέρω στα ελληνικά, άρθηκαν. Τέλος πάντων, τώρα που δεν είναι οι περιορισμοί, ρε παιδί μου, που σταμάτησαν να ισχύουν. Ναι, σταμάτησαν να ισχύουν. Εντάξει, κάποιος θα πρέπει να μας διορθώσει, να μας πει πώς λέγεται. Τώρα που σταμάτησαν να ισχύουν οι περιορισμοί, που οι εταιρείες λένε «Α, ωραία παιδιά, ωραία, πάμε τώρα να σοβαρευτούμε πάλι». Ναι. Ανεξαρτήτως του αν γινόταν με δουλειά πριν. Το οποίο κλείνω. Έχει να κάνει, πιστεύω, σε πολύ σημαντικό βαθμό, γιατί οι managers δεν είναι πάνω από τη δουλειά των υφιστάμενών τους. Ίσως αυτό βάλει περισσότερο αυτούς που αρέσκονται στο micromanagement ή που θεωρούν ότι χρειάζεται micromanagement ενώ δεν χρειάζεται ή που μπορεί και να χρειάζεται, έτσι, γιατί μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιοι μπορεί να έχουν μάθει να δουλεύουν με κάποιον να τους λέει «Πάρε, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό, κάνε αυτό», δηλαδή να μην έχει πρωτοβουλία αυτό που κάνει ο άλλος. Το χειρότερο παράδειγμα που άκουσα από εταιρεία στην μετά κορονοϊό φάση είναι μια εταιρεία που έβαλε τους υπαλλήλους της να έρχονται. Δεν είναι τεχνολογική εταιρεία. Okay. Για να μην, μην στρέψω κάπου, ρε παιδί μου, τα τέτοια. Okay. Έβαλε τους υπαλλήλους της να έρχονται στο γραφείο. Ναι. Τους έβαλε να φοράνε μάσκα όταν μετακινούνται στο χώρο για λόγους ασφαλείας. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζεται να ήταν εκεί. Δηλαδή δουλεύουν από υπολογιστή καθαρά και δεν έχουν ούτε συναντήσεις, ούτε βλέπουν πελάτες, ούτε τίποτα άλλο. Ναι. Και λέω, είσαι τόσο, ρε παιδί μου, ή φοβάσαι ή θέλεις να προστατέψεις τους υπαλλήλους σου, όπως και όπου και αν το δεις, και τους βάζεις να φοράνε μάσκες. Τύπου είμαι στο γραφείο μου, δεν φοράω μάσκα. Σηκώνω να πάω τουαλέτα, φοράω μάσκα. Δηλαδή υπήρχαν τέτοιοι κανόνες στο γραφείο. Που σημαίνει ότι θέλεις να τους προστατεύσεις ή δεν θέλεις να γίνει καμιά στραβή, οτιδήποτε. Τι τους φέρνεις, δηλαδή, ξέρεις. Δηλαδή... Πραγματικά. Να τον μπλέξω λίγο με το ένα θέμα που θέλω να φέρω στην τέτοια, γιατί έχει να κάνει, πιστεύω, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Και είναι το θέμα των προσλήψεων γενικά και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο προσλαμβάνεις και η λογική με την οποία προσλαμβάνεις προσωπικό. Στο δικό μου μυαλό, και ένα από τις φορές που πιστεύω ότι έχω δίκιο, είναι αδύνατον να προσλάβεις ένα άτομο το οποίο δεν το εμπιστεύεσαι ότι θα κάνει τη δουλειά που είναι να κάνει. Okay. Λοιπόν, νομίζω ότι, εντάξει, μιλάω για την Ελλάδα γιατί εδώ ζούμε και εδώ βλέπουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να ισχύει και στο εξωτερικό αυτό, αλλά πιστεύω ότι έχουμε μια παθογένεια να προσλαμβάνουμε άτομα τα οποία είναι ικανά τεχνικά, αλλά τα οποία δεν τα εμπιστευόμαστε εν γέννη σαν προσωπικότητες. Και όλο αυτό είναι μια έκφραση αυτής της παθογένειας. Έχεις άτομα τα οποία πιστεύεις ότι έχουν τα skills να κάνουν τις πράξεις, ας πούμε, αν είναι μια μαθηματική, αλλά πιστεύεις ότι αν δεν τους βλέπεις και αν αυτοί δεν σε βλέπουν να τους βλέπεις, ότι θα κάθονται. Αυτό. Πιστεύω ότι έχει πάρα πολύ να κάνει. Γιατί εγώ, για παράδειγμα, όταν κάνουμε μια δουλειά μαζί, εμείς, ποτέ δεν με απασχολεί και ούτε εσένα το να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Γιατί πιστευόμαστε ότι τι να κάνουμε, αυτό θα γίνει, αφού έχουμε πει θα κάνω αυτό, θα το κάνουμε. Μπορεί μέχρι και τελευταίο λεπτό να μην έχει γίνει. Δηλαδή, μου έχει τύχει, ρε παιδί μου, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον που το θέτεις έτσι, γιατί δεν το είχα σκεφτεί με αυτή την τέτοια, ότι μπορεί, ρε παιδί μου, να έχουμε μια συνάντηση με ένα πελάτη. Ναι. Αύριο. Ναι. Και αύριο έρχεται η συνάντηση με τον πελάτη και δεν έχουμε, λόγω δουλειάς, λόγω οτιδήποτε, λόγω δεν ξέρω και εγώ τι, δεν έχουμε προλάβει να συγχρονιστούμε και να πούμε είχαμε να κάνουμε Α και έχουμε κάνει Α. Είμαι σίγουρος, ξέρεις, θα ξεκινήσω τύπου εμείς κάνουμε το Α, παρότι μπορεί να το έχεις αναλάβει εσύ αυτό. Ναι. Και μπορεί να μην ξέρω, να μην το έχω δει ότι έχει γίνει. Καν. Απλά θα ξέρω ότι αφού είπαμε ότι θα έχει γίνει ή θα ξέρω ότι δεν έγινε. Σωστά. Και θα ξέρω ότι, ξέρεις, κάτι κόλλησε, δυσκολευτήκαμε, δεν προλάβαμε, οπότε θα ξέρω να προετοιμαστώ. Ή θα ξέρω ότι έχει γίνει. Δηλαδή είναι ακριβώς το αντίστροφο. Ενώ ο άλλος λέει ότι άμα δεν το δω με τα μάτια μου να σιγουρευτώ. Είναι ακριβώς το αντίστροφο. Και έχει να κάνει πάρα πολύ, πιστεύω, με τη λογική με την οποία προσλαμβάνουμε κόσμο. Νομίζω ότι η εμπιστοσύνη πρέπει να είναι στον πυρήνα αυτού του πράγματος. Και το να φέρνεις τον κόσμο στο γραφείο με το ζόρι για να τον δεις ότι δουλεύει και αυτά, δεν νομίζω ότι τη βγάζει νόημα. Αν δεν τον εμπιστεύεσαι κάποιον, δεν τον παίρνεις καν. Και αν σταματήσεις να τον εμπιστεύεσαι, τον διώχνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Γιατί τον διώχνεις γιατί είναι σκληρό, ακούγεται σκληρό, αλλά στην ουσία διακινδυνεύεις το θεμέλιο του οργανισμού.
πάνω στον οποίο χτίζεται όλο αυτό. Όταν το διώνεις δεν είναι ο κλωτσιδόν, σε καμία των περιπτώσεων, αλλά σταματάς τη συνεργασία πολιτισμένα και με όλα τα προβλεπόμενα και με παραπάνω μέσα, αν μπορείς να το κάνεις εύκολο, γιατί αυτό είναι κάτι δύσκολο, αλλά πρέπει να φύγει το άτομο το οποίο δεν εμπιστεύεις. Η εμπιστοσύνη βγάζει. Τώρα, για παράδειγμα, είχα κουβέντα με ένα άτομο σε αυτό το call και συζητούσαμε για ένα σύστημα το οποίο στη βάση του, για να λειτουργήσει όλο αυτό, ήταν και ο λόγος για τον οποίο χρειάζεται είναι να μιλήσουμε για τεράστιους οργανισμούς που δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των κόμβων. Ναι. Είναι μεγάλο θέμα εμπιστοσύνη. Όσο περισσότερο εμπιστοσύνη υπάρχει και τόσο λιγότερα συστήματα χρειάζεσαι. Είναι πολύ σημαντικό και νομίζω είναι μια ευκαιρία να αλλάξει λίγο ο τρόπος σκέψης το πώς προσεγγίζουμε ενδεχομένως ανθρώπους. Δηλαδή, πολλά πράγματα, και τώρα το έχουμε ανοίξει λίγο το θέμα, αλλά νομίζω ότι οι αλλαγές οι οποίες έφερε η φάση με τον κορονοϊό, τόσο από τις προφανώς, δηλαδή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες βάλλονται πάρα πολύ, ρε παιδί μου, ή άνθρωποι και δεν συζητάμε καν αυτά. Δηλαδή, και ευτυχώς σε ένα μεγάλο βαθμό εμείς κάπως την έχουμε ψηλό σκαμπουλάρι, αλλά το πόσο έχει τραβήξει τον κόσμο μπροστά από άποψη τεχνολογιών, από άποψη εξυγχρονισμού, από άποψη digitization και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, δηλαδή digital transformation, φίλε. Έχει δες το ελληνικό κράτος που δεν περίμενε να κάνει πράγματα και που... Όντως. Είναι, μερικά γίνανε πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θυμάμαι ότι πριν από 2 χρόνια έψαχνα να δω πώς με λένε στο μικρό μου όνομα. Καλά, θα ήταν τέλειο. Και τώρα ξαφνικά μπορείς να βγάλεις πιστοποιητικό. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη ιστορία, αλλά είχα θέμα με κάτι χαρτιά και τώρα μπορείς να βγάλεις πιστοποιητικό γέννησης και ούτω καθεξής. Ναι. Online. Ναι. Δηλαδή, έχεις πράγματα, ρε παιδί μου, τα οποία μπορεί να ήταν σε ατζέντες, μπορεί να ήταν οτιδήποτε και δεν θέλω να το πάμε καθόλου στο πολιτικό, αλλά οι ανάγκες του να μπορέσει να λειτουργήσει το κράτος. Γιατί κάτι έγινε έκτακτο ξαφνικά. Εκτός από σημαντικό, έγινε και έκτακτο. Δηλαδή, έπρεπε να πας στο ΚΕΠ για να σου πούνε μπράβο, είσαι ο Πάρης, όντως. Ναι. Συγχαρητήρια. Ή να πας στην αστυνομία. Εν τω μεταξύ, τυχαίνει και έχει τύχει να κάνει τέτοιες κουβέντες με άτομα τα οποία είναι πιο μεγάλα στην ηλικία των γονιών μας και λένε: ξέρεις τι, μα είσαι σίγουρος ότι δεν χακάρεται το να το κάνεις όλο αυτό online? Και λέω ότι στην πραγματικότητα, ειδικά αν το κάνεις αυτό σωστά, έχεις μαθηματική εγγύηση ότι είναι όντως όλα σωστά. Ενώ για να πλαστογραφήσεις κάτι που είναι hard copy πλέον, αν δεν είναι χαρτονόμισμα, ναι, που είναι δύσκολο να το κάνεις όντως, αλλά το να πλαστογραφήσεις ένα χαρτί είναι πάρα πολύ εύκολο. Δεν ξέρω περιπτώσεις που έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Εντάξει, εδώ άτομα έχουν πλαστογραφήσει χαρτιά και έχουν πάει σε κέντρα υγείας σε διευθυντές. Του αυτό δεν είναι. Είναι εύκολο. Τα μαθηματικά όμως, όσο και να μου αρέσει το bitcoin, δεν μπορείς, επειδή μου, σε ένα cryptocurrency να έχεις forging. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μαθηματικά. Όχι, δεν μπορείς να έχεις forging χωρίς να υπάρχει απόδειξη ότι υπήρξε. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να αποκλώσεις κάπου. Δηλαδή, το σύστημα δεν μπορεί να κοροϊδευτεί χωρίς να φανεί. Οπότε είναι και πιο αξιόπιστο το όλο ηλεκτρονικό σκηνικό. Δηλαδή, πρακτικά παίρνεις μια υπογραφή ηλεκτρονική και ξέρεις ότι αυτός που το έχει υπογράψει είναι αυτός που έχει τα. Νομίζω με το τάξη, ναι, δεν ξέρω αν το έχουν κάνει. Με κάποιο τρόπο τέλος πάντων, ότι αυτός είναι ο Πάρης, ο οποίος είναι στο τάξη. Άμα δηλαδή το κράτος εμπιστεύεται ότι μπορείς να πληρώνεις φόρους σου και να κάνεις όλα αυτά με αυτούς τους κωδικούς, γιατί να μην εμπιστεύεται ότι αυτή είναι η υπεύθυνη δήλωσή σου. Να μην εμπιστεύεται τον εαυτό του ότι αυτό είναι σωστό, γιατί στην ουσία για να το χρησιμοποιήσει το ίδιο το κράτος το θέλει συνήθως, να βγάλει ένα τέτοιο. Anyway, ναι, επίσης το θέμα των εταιρεών, εμένα μου κάνει πάρα πολύ, βασικά μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση εταιρείες, επειδή το είδα αυτό και σε κάποιες εταιρείες από άτομα τα οποία γνωρίζουμε που έχουν διαχειριστικούς ρόλους εκεί μέσα, τα οποία λένε ξυστή. Κοίτα να δεις, τελικά αυτό παίζει και να δουλεύει. Να το δούμε. Μήπως και. Ναι, ναι. Μήπως και. Εγώ αυτό το εκτιμώ και μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος δεν το έχει δει μέχρι ένα σημείο. Γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ανάγκη, έχει χτίσει ένα σύστημα το οποίο δουλεύει. If it ain't broken, don't fix it. Αυτό, παιδιά, έχει υποθεί όντως, γιατί στο προηγούμενο ξεμπροστιάστηκα το βίντεο. Νομίζω και παίζει να έχεις και άδικο, όντως. Όχι, όντως είχα άδικο. Το έψαξα και το κομμένταρα κιόλας. Όντως είχα άδικο. Αλλά αυτό όντως παίζει σαν ατάκα. Το έψαξε. Δεν είπα ποιος το είπε, αλλά σαν να το παίζει. If it ain't broken, don't fix it. Να, αυτό ισχύει. Οπότε τώρα εμφανίζεται κάτι. Σπάει το σκηνικό και λες: ωραία, κάτσε να το δούμε αλλιώς. Ναι. Και αυτό το βλέπεις αλλιώς, λες: κοίταξε να δεις, μήπως αυτό είναι και καλύτερο. Μήπως έχει λιγότερους περιορισμούς, μας ανοίγει κάποιες πόρτες. Οπότε αυτό το εκτιμώ πάρα πολύ όταν το βλέπω. Και όταν το κάνουμε κι εμείς κιόλας, εννοείται. Όταν όμως είδα εταιρείες οι οποίες τα πράγματα ήταν μείναν ίδια ή και καλύτερα
Και είπαν, ξέρεις τι, παιδιά, ωραία, τώρα πάμε πίσω όμως στα κανονικά. Καλά ήταν αυτό, ωραία, καλά περάσαμε, αλλά τώρα λέτε να δουλέψετε. Ενώ τα αποτελέσματα ήταν ίδια και καλύτερα. Με προβλημάτισε και λέω, γιατί έτσι. Νομίζω ότι είναι. Το είδα και αυτό δηλαδή. Είναι άρνηση. Δηλαδή, μετά από ένα σημείο είναι και μια άρνηση ότι πιστεύω ότι έφταιγε, για παράδειγμα, ότι ο άλλος κάθονταν σπίτι του παραπάνω και δούλευε παραπάνω ώρες. Ναι. Ή ότι έτυχε επειδή δεν πήγαινε για μπύρες, άρα δούλευε. Ξέρεις, και δούλευε τις προηγούμενες ώρες και δούλευε λιγότερο. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα υπάρχει μέσα του βαθιά ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός ότι αυτό δούλεψε και δεν μπορεί να το αποδεχθεί. Σωστά, σωστά, σωστά. Αυτό παίζει όντως, δηλαδή, οι managers να πιστεύουν ότι αυτό κατά τύχη πήγε καλά αυτόν τον καιρό. Και έξω, επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις πήγε καλά γιατί ο κόσμος δούλευε παραπάνω. Ισχύει, γι' αυτό θα ήθελα να το θίξουμε. Δηλαδή, τα ποια ενδεχομένως είναι τα αρνητικά της αλλαγής αυτής, ρε παιδί μου, που έγινε. Γιατί δεν έγινε προγραμματισμένη. Και ναι. Ενώ, ρε παιδί μου, μπορείς να πεις ότι έχουν γίνει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα και πράγματα που ενδεχομένως να ήθελαν οι εταιρείες ή πάλι να γίνουν και να αλλάξουν. Επειδή έγινε με μια φάση λίγο brute force, ξέρεις, μπαμ, από αύριο, ναι, αυτό, ναι, τέλος. Όλοι αυτοί, ξέρεις, να μπεις λίγο στο. Η αλλαγή, ρε παιδί μου, δεν την έχουν όλοι δει, ούτε την έχουν δει σε βάθος χρόνου όπως δουλεύει. Δηλαδή, και μπορεί όντως αυτοί που πήγανε καλύτερα σε βάθος χρόνου να μην πάνε καλά. Οπότε μπορεί να είναι σωστό αυτή η παρατήρηση, δεν λέω ότι δεν είναι. Αλλά υπάρχουν και αρνητικά σε όλα αυτά. Και ενδεχομένως να μην είναι και κάποια. Όχι, δεν θα το πω κουσούρια, αλλά κάποια, ρε παιδί μου, αρνητικά να παραμείνουν και να συνεχίσουν. Οπότε, ναι, το ότι μπορεί ο άλλος να δουλεύει παραπάνω ώρες επειδή είναι σπίτι και δεν καταλαβαίνει πώς περνάει η ώρα, ή το ότι κάποιος, ρε παιδί μου, ερχόταν και σε ενοχλούσε, ας πούμε. Ερχόταν και σου έλεγε, ω, πάρει, θέλω αυτό. Άμα δεν ήσουν στο γραφείο εσύ, γιατί είχε τελειώσει η ώρα σου, ρε παιδί μου, ή είχες αποφασίσει ότι είναι ώρα να φύγεις και έχεις φύγει, μπορεί αυτό να μην το έκανε. Ενώ τώρα επειδή το κάνει όλη την ώρα στο Slack, στο Skype, στο email ή οπουδήποτε αλλού σε βρίσκει, στο τηλέφωνο, μπορεί να το κάνει ενδεχομένως και ώρες που εσύ έχεις πει ότι θέλω να σταματήσω να δουλεύω. Ναι. Ξέρεις τι έκανα τα πράγματα για σήμερα. Ναι, το συζητούσα αυτό με ένα άτομο. Όντως, συνέβαινε. Συνέβαινε όντως. Εντάξει, κοίταξε, και είναι και η δική σου ευθύνη σαν άτομο πάντα. Δηλαδή, δεν γίνεται, ξέρεις, να σε προστατεύουν και οι άλλοι στα πάντα. Εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι όταν δουλεύω, που εντάξει, δεν έχω στάνταρ ωράριο σε καμία των περιπτώσεων. Έχω ένα συγκεκριμένο χώρο στο σπίτι όταν κάθομαι. Δηλαδή, δεν δουλεύω ποτέ από τον καναπέ, δεν δουλεύω ποτέ από το δωμάτιο. Κάθομαι και γραφείο εκεί βέβαια. Αλλά ναι, anyway. Αλλά έχω ένα τραπέζι επειδή είμαι στο σαλόνι που κάθομαι εκεί στον υπολογιστή και δουλεύω. Οπότε ξέρει, αυτό οριοθετεί και ότι ξέρει, εδώ είναι ο χώρο στον οποίο δουλεύω. Είναι η καρέκλα τη σκέψη. Είναι η καρέκλα τη σκέψη. Όταν δουλεύει στον καναπέ με το λάπτοπ, όταν δουλεύει στην κουζίνα πάνω στο τραπεζάκι του φαγητού, το κάνει. Ναι, ναι. Είναι φάουλ, ρε. Είναι χωματάκι. Είναι φάουλ. Είναι δύσκολο να βάλεις τα όρια. Εμένα τι με έχει. Παλιά το έκανα. Πλέον είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το πότε σταματάω να δουλεύω. Ναι. Πολύ περισσότερο με το να βγει δουλειά. Γιατί όμως το κάνω αυτό? Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όταν δεν υπάρχει όρο, είναι εύκολο να λες εντάξει, θα δουλέψω όσο χρειαστεί. Αυτό επηρεάζει άμεσα σε μένα, στον πάρη, την ποιότητα της δουλειάς. Γιατί λέω εντάξει, θα καθίσω, θα χαζολογήσω, θα δω YouTube παραπάνω, αφού θα καθίσω όσο όλη τη μέρα έχω μπροστά μου. Ναι. Μου δημιουργεί αυτή την αίσθηση. Όταν λέω. Όσο κοίτα, μπορώ μέχρι τότε. Κοίτα, 8 η ώρα αυτό σταματάει και παίρνω την ευθύνη να μείνω με τις τύψεις ότι δεν τελείωσε καλά η δουλειά. Και αν θέλω να δουλέψω παραπάνω, θα ξυπνήσω πιο νωρίς την προηγούμενη μέρα. Αν την προηγούμενη. Τι, sorry, την επόμενη. Sorry, ναι, είναι σωστό. Γαμώ, το βρήκε. Γι' αυτό έχω time στα πάντα. Θα πάρω την ευθύνη να τελειώσω τώρα, θα κοιμηθώ με τις τύψεις. Και αν δεν προλαβαίνω. ναι, αλλά ξέρετε, αυτό με αναγκάζει. Αυτός ο ψυχολογικός πόλεμος που κάνω στον εαυτό μου με αναγκάζει να είναι λίγο πιο. Ότι τώρα είναι η στιγμή της δουλειάς και αυτή πρέπει να είναι ποιοτική. Δεν λέω ότι το πετυχαίνω. Ναι, κατάλαβα. Δεν λέω ότι το πετυχαίνω, αλλά βοηθάει πρώτα απ' όλα αυτό να μην παρισφρεί στον προσωπικό μου χώρο, τον οποίο τον θέλω να υπάρχει, γιατί είναι σημαντικό για μένα, γιατί είναι εφόδιο για να έχω και την όρεξη να δουλεύω. Από την άλλη, με αναγκάζει να είμαι υπεύθυνος στη στιγμή που δουλεύω. Και ξεκάθαρα, όταν είμαστε γραφείο, δεν το πετυχαίνω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να μιλάω μαζί σου και δεν μπορώ να το κάνω. Αλλά σπίτι νομίζω το έχω, όταν είμαι μόνος εδώ. Έχει και αυτό μεγάλη σημασία και είναι καλό και να δείχνεις στον άλλον πότε μπορεί να σε ενοχλήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ενώ. Ας πούμε, εγώ το έχω πάρα πολύ πάρα αυτό το πρόβλημα. Τι κάνω, άμα μου στείλει ένα μήνυμα Slack ή αν οποιοδήποτε μου στείλει ένα μήνυμα Slack, θέλω να το απαντήσω γιατί αισθάνομαι ότι εκείνη τη στιγμή θέλει τη βοήθειά μου.
κάποιες φορές αποφασίζω να μην απαντήσω, όχι γιατί θέλω να τον τιμωρήσω τον άλλον ή κάτι, αλλά γιατί θέλω να του δείξω ότι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, δεν είμαι διαθέσιμο. Ή όταν είσαι διαθέσιμος, θα σου απαντήσω. Ναι, ή το απαντάω να ξέρεις τι θα το δω αύριο το πρωί αυτό. Ή κάτι άλλο που κάνω πολλές φορές, ότι πολλά βράδια, ρε παιδί μου, με βολεύει να καθαρίζω emails. Δηλαδή, πάω στα email μου και επειδή θέλω να. Δεν μπορώ να τα βλέπω, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Έχω να απαντήσω 5 emails, θα τα απαντήσω το βράδυ. Προσπαθώ να. Όχι, προσπαθώ. Πάντα τα emails μου φεύγουν εργάσιμες ώρες. Δηλαδή, πηγαίνω στο Gmail μου ή στο Google Apps μου, ξέρω, whatever. Και πηγαίνω, έχει ένα feature που σου λέει στείλ το, ξέρω εγώ, αύριο το πρωί στις 8-9 η ώρα, κάτι τέτοιο. Ή μπορώ να το απαντήσω Σάββατο ή Κυριακή, θα τα βάλω να φύγουν την πρώτη εργάσιμη μετά. Ναι. Γιατί το κάνω αυτό, γιατί δεν πρόκειται αν μου απαντήσει ο άλλος εκείνη την ώρα, να το ξαναπαντήσω εγώ. Απλά έτυχε εκείνη την ώρα να βρω ένα μισάωρο, μια ώρα που είπα ότι θα απαντήσω στα email. Σωστά. Σωστά. Συμφωνώ και εγώ το κάνω αυτό πάρα πολύ. Και ούτε θέλω να βάλω. Και στην αντίστροφη τέτοια των άλλων στην πίεση, ότι ξέρεις τι, μπορεί ρε παιδί μου να είναι κάποιος ο οποίος κάνει report σε σένα ή κάποιο άτομο από την ομάδα σου που είναι πιο νέος ή οτιδήποτε, για να αισθανθεί εκείνη τη στιγμή ότι αυτό το email που έλαβε πρέπει να το απαντήσει, γιατί εσύ είσαι, ξέρω εγώ, ο manager του ή οτιδήποτε. Άρα στέλνοντας αυτό το email την εργάσιμη μέρα και ώρα, δεν τον βάζεις ούτε στις τύψεις του να απαντήσω ή να μην απαντήσω, ούτε σε τίποτα άλλο τέτοιο. Άρα λοιπόν βγάζεις και λίγο την τριβή από αυτό. Συμφωνώ πάρα πολύ. Το κάνω και εγώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, mail βράδυ δεν φεύγουν ποτέ και συνήθως τα βάζω, ξέρεις, την πρώτη το πρωί της επόμενης εργάσιμης. Ναι. Εμένα αυτό με βοηθάει. Δηλαδή, τις μέρες που έρχομαι εδώ και είμαι μόνος, Δευτέρα, Τρίτη, το ότι συμπιέζω και λέω, κοίταξε, μαν, 6 ώρα, έχει γίνει καπνός. Καπνός. Ναι, καπνός όμως. Με πιέζει πάρα πολύ. Δηλαδή, τώρα κοίταξε τη Δευτέρα μου ένα σπίτι αυτή τη φορά. Και άκουγα να δει τι έκανα. Πήγε και ήμουνα με τύψη στην Τρίτη, η οποία πήγε επίση κατά ημέρα. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει, τυχαίνουν αυτά. Αλλά ήθελα. Δευτέρα δεν είναι εργάσιμη στον υπόλοιπο κόσμο. Όχι, δεν δούλεψα τότε τη Δευτέρα. Την Τρίτη, sorry, την πρώτη τη εβδομάδα. Απλά έπαθα το. Όντως. Τι λέω, θέλω να πάω να πάρω κάτι από ένα μαγαζί για το σπίτι. Okay. Και λέω, δεν θα χαλάσω πολύ ώρα. Λέω, θα χαλάσω μισή ώρα. Πάω και χαλάω μια μισή. Δεν μου βγαίνει καθόλου και λέω, εντάξει, μπράβο, λέω, καλά τα κατάφερες, ζήσε με αυτό, όντως το έκανα, λέω, και θα βγει η δουλειά την Τρίτη καλά. Τελικά ούτε την Τρίτη, ούτε την Τετάρτη βγήκε καλά, αλλά όλο αυτό με έχει βάλει σε μια σκέψη ότι ξέρεις τι, δεν θα το ξανακάνω αυτό το εργάσιμο μέρα να φύγω σε άκυρη ώρα. Δηλαδή, τι είναι να πάρει τα κακό αυτό. Απλά πρέπει να το έχεις πλανάρει και να πεις ότι ξέρεις τι, θα μεταφέρω το πρόγραμμα μου όλο 2 ώρες μετά ή μια μισή ώρα μετά ή μία ώρα μετά. Ναι, δεν όχι, όχι, είχα υποχρέωση μετά και δεν μπορούσα να το κρατήσω. Okay, τότε δεν μπορούσα να το χαλάσει. Ναι, και δηλαδή τώρα σκέφτηκα αυτό, ότι δηλαδή ξέρεις τι, αν έχεις όντως ένα. Γιατί αν δεν είχα κάτι να φύγω, δεν θα είχα το συνέντευξη. Θα σου λέγα εντάξει, okay, έχασα μια μισή ώρα, πάει μια μισή ώρα μετά. Γιατί ήταν ένα συγκεκριμένο κενό. Δεν ήταν απλωμένο στον χρόνο YouTube, Instagram, τέτοια πράγματα. Instagram, είδες. Και αυτό δεν κάνω Instagram. Βλέπεις. όχι, Instagram ανοίγει μόνο το βράδυ. Πριν κοιμηθείς, έτσι. Λοιπόν. Anyway, για παράδειγμα, αυτό το σκέφτομαι ότι δεν θα ξαναδιακόψω τη μέρα στη μέση αν έχω ήδη ένα early stop κάποια στιγμή. Γιατί άμα σταματήσω επειδή έχω ένα meeting ή κάτι στις 6, μετά δεν ξαναπιάνω δουλειά. Ή να αποφασίσεις βέβαια πάντα ότι. Μια μέρα μπορεί να βγάλει και λίγο τη δουλειά, δεν είναι και αυτό κακό. Όχι, δηλαδή. δεν είναι κακό. Τώρα εντάξει, αυτά στο σημείο που θα να πληρώσω την επόμενη εβδομάδα γιατί πήγε off. Σήμερα ήταν όλοι call, σήμερα ξέρω εγώ. Ναι. Τα call είναι άτομα. Ναι. Σήμερα ήταν, είχα 5. 5. Σήμερα είχα 5, ναι, δεν ξέρω γιατί. Φόπο. Δεν ξέρω γιατί. Αν είχα χθε είχα 3 και ήταν εφιαλτική ημέρα. Αν έχει 5, πώς είναι. Ήτανε, να σου πω, δεν βγήκε δουλειά. Να σου πω ότι βγήκε. Δεν βγήκε. Γιατί είχαν κιόλα μία ώρα και ενώ μεταξύ του, κάποια στιγμή να φας, να πας να πάρεις τον καφέ το απόγευμα, ναι. Καφές. Εντάξει τώρα, να ανοίξει το μάτι. Δεν ξέρω, εσύ τώρα με συναδέλφου στο e-food και με το remote, τι είδες γενικά να παίζει. Κοίτα, γενικά στο e-food τώρα ακόμα δεν έχει γυρίσει σχεδόν κανείς. Δηλαδή. Α, οκ, okay, δεν το έχετε. Τα άτομα που είναι στο γραφείο, τουλάχιστον από το IT, το MIT, το τεχνολογικό κομμάτι, το engineering, το λέω εγώ και όχι άλλοι. Είναι μόνο άτομα τα οποία ήταν και στην περίοδο της καραντίνας. Okay. Είτε επειδή το προτιμούσαν, είτε επειδή χρειαζόταν ή οτιδήποτε άλλο. Ήταν στο γραφείο ούτως ή άλλως κάποιες μέρες στην καραντίνα και απλά συνεχίζουν ή είναι κάποιες περισσότερες μέρες. Δηλαδή, εγώ ήμουν στο γραφείο μία φορά τη βδομάδα, περίπου στην καραντίνα. Τώρα πηγαίνω τρεις όπως πήγαινα παλιά, παιδί μου, γιατί
μου δίνει μια ρουτίνα και με ψηλό βοηθάει. Είναι δηλαδή καθαρά προσωπική επιλογή, δεν είναι κάτι, κάτι άλλο. Αλλά από άτομα τα οποία είχαν επιλέξει να διακόψουν, ρε παιδί μου, είτε γιατί ήταν με μέσα ή οτιδήποτε άλλο, είτε γιατί είχαν κάποιο άτομο κοντινό τους που είχε αναπνευστικά και από φόβο δεν θέλουν να βγουν παρά έξω, δεν έχουν έρθει καθόλου. Δηλαδή δεν... Είδες τι θα κάνετε Shopify με το γραφείο του? Όχι, για πες. Θα το έχει κλειστό όλο το 20. Όλο το 20. Ναι, δηλαδή δεν είναι ότι το Shopify έλεγε ότι ήταν κατά βάση πήγαινε στο γραφείο ο κόσμος και δούλευε. Mm-hmm. Και τώρα λόγω κορώνας το ξανασκεφτήκαν και λένε κλείνουμε το γραφείο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος του 20 και μετά βλέπουμε πώς πάει η κατάσταση. Πολλές εταιρείες το κάνουν αυτό. Το Twitter νομίζω ανακοίνωσε ότι... Μπορείς να είσαι remote όσο θες. Το remote είναι by default, δεν συζητιέται κάτι. Και νομίζω ότι έχει μεγάλη, όχι μεγάλη σημασία, αλλά αν σου δουλεύει, γιατί όχι. Δηλαδή, το συζητούσαμε και το μεσημέρι, νομίζω αυτό. Πολύ ενδιαφέρον σενάριο που εγώ θα βλέπω, ας πούμε, στο πού θα μπορούσε να πάει το γραφείο, γιατί το έχω συζητήσει και με άτομα, ρε παιδί μου, αλλά και γενικά βλέπω να παίζει αυτή η ιδέα και από άλλους, δεν είναι ότι εγώ τη σκέφτηκα πρώτος. Είναι ότι θα μπορούσε να το σκέφτεσαι σαν ένα co-working space. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας χώρος που δεν έχει το δικό σου κρανίο, τις δικές οθόνες, δηλαδή είναι λίγο, ρε παιδί μου, πιο χήμα η φάση. Okay. Οι θέσεις εργασίας προφανώς δεν είναι ικανές να εξυπηρετήσουν όλη την εταιρεία ταυτόχρονα. Αλλά αν κάποιος χρειάζεται, προφανώς έχει τη θέση του, ενώ κάποιος ο οποίος θέλει πού και πού να πηγαίνει στο γραφείο, μπορεί να το χρησιμοποιεί όταν αυτό χρειάζεται. Άρα έχει τα meeting rooms που μπορεί να χρειάζεται, ρε παιδί μου, μια φορά τη εβδομάδα, το μήνα, τις εβδομάδες, όσο θέλεις. Μπορεί μια ομάδα να πει ότι ξέρεις τι, είμαστε remote, αλλά μας βολεύει, ρε παιδί μου, να κάνουμε planning παρέα, ρε παιδί μου, ή θέλουμε μια φορά το μήνα να βάζουμε, ξέρω εγώ, μπύρες ή ξέρω εγώ, χυμούς ή οτιδήποτε άλλο και να τα λέμε, ρε παιδί μου, από κοντά. Είναι και λίγο και το κοινωνικό. Εννοείται. Τέτοιο στη μέση. Και άμα η ομάδα είναι όλη στην Αθήνα ή σε μια πόλη, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει και λόγος να μην το κάνεις που υπόθεται. Ότι... Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν, εγώ θα βλέπω το γραφείο σαν ένα χώρο ο οποίος θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανθρώπους και ανάγκες συγκεκριμένες. Αλλά όχι ένας χώρος ο οποίος θα ήταν by default ο χώρος που θα πήγαινες για να δουλέψεις. Ναι, και που ακόμα και by default να ήταν, δεν θα απαιτούνταν. Ναι, σωστό. Κι ας ήταν η default επιλογή, δεν θα ήταν required. Δηλαδή, δεν θα πήγαινα πες. Το κοινωνικό έχει πάρα πολύ σημασία, γενικά. Δηλαδή, το να νιώθεις ότι είσαι με άλλους ανθρώπους αυτό παρέα έχει σημασία και να. Αλλά είναι άλλο το έχω ανάγκη για κοινωνικό δέσιμο και άλλο, κοίταξε να δεις, σον και ντε. Θα έρχεσαι στους Τραχομακεδόνες από τη Βουλιαγμένη. Γιατί είναι πολύ ωραία. Κάνεις ταξίδι κάθε μέρα. Στη Βουλιαγμένη, στους Τραχομακεδόνες. Η διαδρομή. Και στις δύο περιοχές. Η διαδρομή. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και όταν έχουμε το προνόμιο, θα σου πω τι γίνεται. Και μακρηγόρησε και λέει μετά. Απλά μακρηγόρησε λοιπόν, και άλλο. Λοιπόν, τι γίνεται. Είμαστε σε εταιρείες software. Ναι. Όλοι μας. Που κάνουμε καλά πράγματα που είναι σημαντικά, που βοηθάμε και πάει λέγοντας. Υπάρχει μια τάση σε πολλούς ανθρώπους να μην έχουν motivation και κίνητρο να δουλέψουν και να βάλουν τον καλύτερό τους σε αυτό, εάν αυτό στο οποίο δουλεύουν δεν είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στον κόσμο. Okay. Λοιπόν. Okay. Οπότε, η αλήθεια είναι πως επειδή τι κάνουμε, είμαστε σε έναν υπολογιστή, γράφουμε κείμενο και στέλνουμε μηνύματα. Λοιπόν, η φύση της δουλειάς είναι αυτή. Δεν έχουμε ούτε κάνουμε ανοιχτή καρδιά εκείνη τη στιγμή να έχουμε κάποια ζωή άμεσα να διακυβεύεται στα χέρια μας, είναι κάτι το οποίο έχουμε κάποια προνόμια. Ναι. Λοιπόν, είναι καλό τα προνόμια τα οποία έχουμε λόγω της φύσης της δουλειάς να τα αγκαλιάζουμε, το ότι μπορούμε να είμαστε λίγο relaxed, να δείξουμε λίγο εμπιστοσύνη στον συνάδελφο και στον συνάδελφό μας να δουλέψουμε, στον υπάλληλό μας, στον manager μας. Αυτό έχει σημασία να το αγκαλιάσουμε, γιατί έχει να κάνει άμεσα και με το ότι η δουλειά που κάνουμε είναι δημιουργική, σχεδιάζουμε. Εντάξει, θα συμβούν κάποια πράγματα, αλλά το χειρότερο που μπορεί να συμβεί δεν είναι και τόσο κακό. Συνήθως. Ναι. Τι θέλω να πω. Ωραία. Υπάρχει μια τάση σε managers, θα έλεγα, και σε ιδιοκτήτες εταιρείων να λένε ότι καλά, εντάξει, αυτό που κάνουμε, αν δεν είσαι σε αυτό το θρανείο τώρα εδώ, καταστράφει ο κόσμος. Και σε διακόπτω, γιατί ο ίδιος manager θα σου πει ότι ξέρεις τι, ο Πάρης δεν μου βγάζει τη δουλειά που θέλω, αλλά έρχεται πρώτος και φεύγει τελευταίος. Άρα πραγματικά. Δεν θέλω να τον διώξω. Πραγματικά. Ο ίδιος manager, έτσι. Ναι! Ναι! Είναι δυσαρεστημένος. Είναι αυτό που κάνουμε είναι απίστευτα σημαντικό. Είναι απίστευτα σημαντικό και πρέπει να είσαι εδώ 8 παρα 5 με 8 και 5, ξέρω εγώ. Ναι. Είναι θέμα. Δεν διαφωνώ. Είναι
Δεν θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό δεν χρειάζεται. Προφανώς και υπάρχουν. Και στο software. Ναι, ναι, παντού, παντού. Δεν βγάζω τη δικιά μου δουλειά απ' έξω. Όπως και εγώ, ρε παιδί μου, έχω επιλέξει κάποιες μέρες να είμαι στο γραφείο ή για παράδειγμα, παρότι έλεγα να πάρω κάποιες μέρες remote, έχει έρθει ένα καινούργιο μέλος στην ομάδα. Έλεγα, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, καλό είναι να είμαι εγώ εκεί, ρε παιδί μου. Γιατί είπαμε ότι. Τη σχέση κιόλας λίγο. Στο onboarding είχαμε αποφασίσει ότι για να μπορέσει να τριχθεί την ομάδα, να είναι, ρε παιδί μου, εκεί. Και αφού μπορούσε και το. Μα είναι κατανοητό. Αυτό είναι κιόλας για να δημιουργηθεί και μια σχέση εκείνη τη στιγμή. Που κακά τα ψέματα κι εμείς αυτή τη στιγμή, ενώ μπορούσαμε να το κάνουμε remote το podcast. Ιδέα, δεν μπορούσα. Εγώ δεν είχα τόσο θέμα με το live. Δεν αλλά αυτό είναι τάξη ανώτερο. Φαντάζομαι είναι κάτι αντίστοιχο και αυτό το οποίο λες όμως. Έχει ένα νέο άτομο, θα μπορούσε όλο να το κάνετε με video conferencing, αλλά το να είστε από κοντά φτιάχνει μια λίγο πιο ανθρώπινη σχέση. Εγώ το στηρίζω full τον πρώτο καιρό. Και εντάξει, δεν θεωρώ ότι αυτό ήταν requirement. Δηλαδή, άμα ρε παιδί μου είχε κάποιο θέμα ή προτιμούσε να μην έρθει, δεν νομίζω ότι δεν θα το κάναμε. Τώρα αυτή είναι η προσωπική μου άποψη βέβαια, αλλά βοηθάει ρε παιδί μου. Και άρα κάνουμε κάποιες επιλογές όλοι οι άλλοι ρε παιδί μου για να μπορέσουμε να είμαστε εκεί, να βοηθήσουμε. Γιατί άλλο να σου πει, ξέρω εγώ, να πας ένα μεσημεριανό μαζί του, να συζητήσεις πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Όχι με τη δουλειά, μάλλον την καθημερινότητα, αλλά την εταιρεία γενικότερα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία δεν σου πει ο άλλος, θέλω να πούμε σε ένα, ξέρω εγώ, call 15 λεπτά να σε ρωτήσω, ας πούμε, τι ώρα παίρνεις τον καφέ σου ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν και λίγο καθημερινότητα μέσα και τα οποία θα χρειαστεί ρε παιδί μου άλλος να χαλαρώσει και δεν θα χαλαρώσει ποτέ να συζητήσει μαζί σου στο τέτοιο. Ενώ άμα βρεθείς, ξέρω εγώ, στο water cooler, στο ψύκτη ρε παιδί μου, ή άμα βρεθείς, είναι λίγο πιο εύκολο. Γιατί ό,τι και να κάνεις, οι άνθρωποι έχουν μάθει να επικοινωνούν εκ του σύνεγγυς πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή είναι φτιαγμένοι με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέω ότι δεν δουλεύει το άλλο και το αγαπάω πάρα πολύ το remote και το στηρίζω και το κάνω και ούτω καθεξής, αλλά αν μπορείς να έχεις και το άλλο, δηλαδή μην πας και στο άλλο άκρο και πεις ότι. Μα δεν υπάρχει, δεν είναι άσπρο μαύρο. Είναι μια γκρίζα ζώνη, είναι ένα φάσμα. Και έχουμε την ευκαιρία κιόλας ο καθένας να πάρουμε σε το μενού αυτό το οποίο θέλουμε. Αυτό είναι φανταστικό. Ας το αγκαλιάσουμε. Δηλαδή, έχω ένα φίλο ο οποίος μου είπε, τώρα περιμένω ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι πανευτυχής που είμαι σπίτι κάθε μέρα και δεν χρειάζεται να πηγαίνω στο γραφείο. Και υπάρχουν άλλοι που με ζεριάζουν. Ναι, αλλά είναι δεκτό. Αυτό είναι σπίτι και δουλεύει και γουστάρει και μπράβο. Εγώ για παράδειγμα θέλω να έρθω εδώ και έρχομαι και μόνος. Τον άλλον όμως μην τον φέρεις στο γραφείο. Γιατί δεν τον φέρεις, ναι. Με το ζόρι. Σωστά, σωστά. Και αυτό θεωρώ ότι είναι ωραίο μια legit εταιρεία να έχει και γραφεία έτσι ώστε να δώσει το χώρο της εργασίας όποιον θέλει να το έχει αυτό. Δηλαδή, πολλές εταιρείες λένε σπάστε το εντελώς, ξέρω εγώ, remote, office λες και καινούργιες λέξεις. Διαφωνώ αρκετά με το concept για πολλούς λόγους. Αλλά διαφωνώ όχι με το ότι πρέπει να τον φέρνεις, αλλά πρέπει να του δώσεις το option. Είναι η βάση σου, θεωρώ, για το γραφείο. Δηλαδή, κάποια στιγμή, δηλαδή βλέπεις ακόμα και εταιρείες που είναι full remote και αυτά, μια φορά το ίδιο, δύο φορές το χρόνο, μαζεύουν την όλη την ομάδα μαζί, να γνωριστούν, να κάνουν κάποια bootcamp ή οτιδήποτε άλλο. Είναι κάποια πράγματα τα οποία κερδίζεις και δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου, να είσαι, ξέρω εγώ, παροπίδες και δεν κάνω τίποτα άλλο. Αλλά όλη αυτή η κατάσταση σου δείχνει ότι ξέρεις τι δουλεύει και αυτό και ότι μπορείς να βρεις τον υπάλληλο ο οποίος είναι πάρα πολύ αποδοτικό στο γραφείο και να του πεις έχω γραφείο και μπορείς να βρεις και τον υπάλληλο που είναι πολύ αποδοτικό στο σπίτι και να του πεις εσύ κάτι σπίτι. Ναι. Και άρα να έχεις άτομα τα οποία μπορούν να δουλέψουν με διαφορετικούς τρόπους και να μπορείς να εκμεταλλευτείς και τους δύο. Ναι. Αντί να χρειαστεί να πάρεις δύο που ένας δεν θα είναι χαρούμενος στο σπίτι ή δύο που ένας θα είναι χαρούμενος στο γραφείο. Εδώ άμα σκεφτείς όλο το WordPress παρεπιπτόντως σαν εταιρεία είναι όλο remote και είναι πόσα άτομα. Εκατοντάδες. Μπορεί για κάποιους να μην αρέσει αυτό, αλλά. Ναι, τη βρίσκουν αυτοί. Ενώ το δουλεύει, το WordPress είναι. Η Automatic. Η Automatic, ναι, σωστά, η Automatic. Αλλά παράγει software που έχει κατακλείσει το Ιντερνετ. Δηλαδή, θα μπορούσε το γραφείο να θεωρηθεί ένα perk. Ναι. Ναι, το γραφείο είναι ένα perk, αλλά για μένα είναι ένα ωραίο perk να δίνεις. Εφόσον πάντα έχει νόημα, γιατί άμα είμαστε μια εταιρεία που είμαστε scattered σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, τι νόημα έχει. Όχι. Τι νόημα έχει. Αλλά άμα είμαστε τώρα 5 άτομα στην Αθήνα, έχει ένα νόημα. Να έχουμε. Είναι ένα. Μια βάση. Ναι, πώς εμείς είμαστε φυσικά πρόσωπα. Η εταιρεία είναι ένα νομικό πρόσωπο. Και ένα νομικό πρόσωπο, όταν υπάρχει όσμωση σε ένα σημείο, καλό είναι να υπάρχει και φίλε σπίτι. Καλά, μιλάμε, είσαι Μπαμπινιώτης ο ίδιος. Λες. Πάντα να κάνω έτσι να βγει για μόνο. Ναι, αλλά έχει πολύ νόημα, ρε παιδί μου, και νομίζω ότι όλη αυτή η κατάσταση μας έφερε να ζήσουμε συνθήκες οι οποίες δεν θα ήταν εύκολο να τις ζήσουμε σε τόσο μαζική μορφή και τόσο γρήγορα. Και μπορούμε λέω να διαλέξουμε αυτό το οποίο βγάζει νόημα για την κάθε εταιρεία.
Μερικοί δεν το κάνουν και μερικοί το κάνανε, ωραία. Ναι. Αυτό ήταν το άλλο ενδιαφέρον. Εγώ περίμενα να υπάρχει. Βέβαια, πολύ αισιόδοξο ακούγεται αυτό που λέω τώρα, ακούγοντας τον εαυτό μου. Αλλά περίμενα να δω πολύ περισσότερους να το αγκαλιάσουν αυτό το πράγμα. Να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω. Κοίτα, έχω δύο εταιρείες που ήξερα ότι δεν είναι remote friendly. Να σου λένε ότι θα πάω remote. Ακ, τώρα τι άκουσα. Είναι μια εταιρεία η οποία δουλεύουν από εκεί οι devs και λέει. Από το γραφείο εννοείς. Ναι, από το γραφείο. Και πήγαν και βάλαν κάτι έξτρα γραφεία, δεν κατάλαβα ακριβώς. Και τι λέει, ελάτε από την καραντίνα εσείς να δουλέψετε σε αυτά που θα είναι potential COVID γραφεία. Με τα οποία από τους υπολογιστές εκεί θα μπαίνετε με remote desktop στους υπολογιστές που έχετε στο άλλο γραφείο. Παρακάτω. Είναι μια εταιρεία η οποία είπε ότι. Έχει έναν όροφο, ας πούμε. Ας πούμε, ναι. Και λέει ένα δεύτερο το γραφείο σου είναι εδώ. Ωραία. Εσένα. Ωραία, λέει. Τώρα, επειδή εσύ έρχεσαι από καραντίνα, θα σου φτιάξω ένα δεύτερο γραφείο εκεί. Okay. COVID friendly, ξέρω εγώ. Και λέει, θα δουλεύεις από εκεί και θα μπαίνεις με remote desktop στο. Δηλαδή, από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Τα laptop τα είχαν ανακαλύψει αυτήν την εταιρεία. Όχι, σε αυτήν την εταιρεία δεν νομίζω ότι είχαν ανακαλύψει τα laptops. Ακραίο. Τρελό. Δεν ξέρω, μωρέ, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο. Ναι, εντάξει, κύριε, τώρα βλέπεις περίεργα πράγματα. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος, ο κόσμος, ρίχνω σε σημαντικό βαθμό το φταίξιμο στους managers, γιατί ένας manager αναγκαστικά έχει την ευθύνη για το πώς δουλεύουν μη και ένα άτομα. Αυτός και η μία από κάτω. Δηλαδή η ευθύνη του δεν είναι ατομική, πλέον είναι ομαδική. Ναι. Σε σημαντικό βαθμό. Και όσο πιο ψηλά στην ιεραρχία, τόσο μεγαλύτερη είναι και αυτή. Οπότε αυτό είναι την ευθύνη στους managers. Δεν πιστεύω ότι κάποιος επειδή είναι manager καμία σχέση. Δηλαδή, the same thing, απλά είναι η ευθύνη που έχει που είναι πολλαπλάσια με αυτή την έννοια. Ξέχασα όμως τι ήθελα να πω. Α, ναι. Νομίζω ότι είναι αυτοί οι οποίοι επειδή έχουν τον όγκο από κάτω τους, δυσκολεύονται να βάλουν και τον χρόνο να διαχειριστούν τον όγκο. Το οποίο είναι μια σχέση που δεν έχει γίνει από πριν. Δηλαδή θέλει χρόνο, παιδιά, αυτό. Δεν το έχουν χωνεύσει, δεν φοβούνται, δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ναι, και γενικά βλέπω δηλαδή ότι οι managers δεν βάζουν τον απαραίτητο χρόνο για να διαχειριστούν το προσωπικό που έχουν υπό τη διαχείρισή τους. Ναι. Το οποίο είναι εξής, να δεις πώς δουλεύει, πώς είναι χαρούμενος ο άλλος, πώς θα είναι αποδοτικός, κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορεί να κάνει τη δεδομένη περίοδο. Του δίνεις όλα τα απαραίτητα. Έχει ταιριάσει την ομάδα. Πρέπει να. Αυτό είναι χρόνος. Γι' αυτό είναι, για μένα είναι. Το να είσαι manager είναι τουλάχιστον. Και νομίζω πολύ επίκης, part-time. Είναι τουλάχιστον part-time. Είναι full-time. Ναι. Μόνο. Μπορεί να είναι και part-time, ρε παιδί μου, ανάλογα με τα άτομα που έχεις, αλλά by default είναι full-time αυτό. Εγώ θεωρώ ότι είναι τουλάχιστον part-time. Δηλαδή ότι αν έχεις 5 άτομα να διαχειριστείς, θέλει χρόνο δηλαδή. Και ξέρεις πολύ να ξέρεις τη βαριά, είναι άνθρωποι. Είναι, αν όχι πόρος της εταιρείας, είναι εκείνοι που θα παράξουν. Κοίτα, εκεί πέρα ίσως έρχεσαι πίσω στο κάποιος γίνεται manager επειδή είναι πολλά χρόνια κάποιοι, επειδή είναι μεγάλος ηλικία. Φάουλ. Δηλαδή, συζητούσαμε με έναν φίλο πρόσφατα, σήμερα νομίζω, και μου έλεγε, ρε παιδί μου, ότι ήθελε να δουλεύει σε μια εταιρεία, η οποία όμως ήταν λίγο σαν κρατικός φορέας, δηλαδή μια ενδιάμεση κατάσταση τέτοια. Και του λένε, ρε παιδί μου, συνέντευξη, λέει, α, σ' αρέσει πολύ το management, λέει. Αλλά εδώ πέρα, λέει, οι managers γίνονται μόνο όσοι είναι 55 χρονών και απλά έχουν περάσει αρκετά χρόνια στην εταιρεία. Δηλαδή, γίνεται σε φάση το οποίο είναι άλλη φύση εργασίας. Δηλαδή, να είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Έλεγε ένα φοβερό. Η Claire Liu λέγεται αυτή. Δεν είναι ξέρω. CEO του Know Your Team, που είναι αυτό το spin-off του Basecamp, που είναι για το πώς διαχειρίζει, πώς παίρνεις feedback από ομάδες και τις διαχειρίζεις, το χρησιμοποιούν μεγάλες εταιρείες anyway. Και έλεγε αυτή, η εικόνα που έχουμε για τους managers είναι κατά βάση, είμαι όλη την ώρα σε meetings. Meeting εδώ, meeting εκεί, meeting παρά εκεί πέρα. Και έλεγε αυτή, ότι στην πραγματικότητα ένας καλός manager είναι ακριβώς το αντίθετο. Θέλει χρόνο για να μπορέσει να μελετήσει το τι συμβαίνει και να κάνει τα απαραίτητα meetings. Είναι πως, είναι το μόνο πράγμα που θυμάμαι από τη ρομποτική σχολή, είναι πως είναι το PID που, είναι, που κοιτάζει τη ρομποτική, ρε παιδί μου, να επαναφέρει. Ναι, ναι. Είχες πάρει? Όχι. Anyway, το PID είναι, φαντάζομαι, ένα σύστημα το οποίο επαναφέρει, ας πούμε, τη ρομποτική σκούπα στην σωστή διαδρομή, ρε παιδί μου. Okay. Ο σκοπός του είναι να συντονίσεις και να βάζεις το νερό στα βλάκια. Να το κάνεις αυτό, πρέπει να παρατηρείς πώς δουλεύει η ομάδα. Θέλεις χρόνο, θέλει μελέτη. Είναι δηλαδή. Και είναι. Εντάξει, επειδή έχει τύχει, θυμάμαι, ξέρω πέρυσι που ήρθαν εδώ τα καωρίτσια και κάνουν πρακτική. Και εγώ έπρεπε να βλέπω την GitHub ίσως κάνανε και να σχολιάζω και να βοηθάω. Εντάξει, θέλει χρόνο αυτό, δεν είναι αστείο. Είναι ζώρικο.
Καλά, θα σου πω. Εντάξει, αλλάζω, όχι δεν αλλάζω πολύ. Εντάξει, άρα, καμία. Είναι πολύ θεματικό το σημερινό. Αλλά μιλάμε. Πάμε στις πιο αστείες πολιτικές που έχω δει σε γραφείο μετά το COVID. Λοιπόν, το πιο αστείο ήταν το. Χωρίζουμε, ξέρω εγώ, στους μισούς το 1 τρίτο και τους βάζουμε να έρχονται μέρα παραμέρα. Ναι. Το οποίο μιλάμε δεν βγάζει καθόλου νόημα. Ναι. Καθόλου νόημα, γιατί. Καταρχάς χαλάς το πρόγραμμα του άλλου όσο δεν πάει. Ναι, δεν μπορεί να συγχρονιστεί. Τον βάζει ρε παιδί μου να πηγαίνει, να μην πηγαίνει, να πηγαίνει, να μην πηγαίνει. Οπότε είναι σε μια φάση χάου συνέχεια, δεν μπορεί να μπει σε ρυθμό. Ναι. Και εκτός αυτού, τους βάζει να κάθονται στην ίδια θέση που κάθονταν κάποιος άλλος που μπορεί να τον άρρωσε χθες. Α, δεν είχε ο καθένας τη δική της θέση. Όχι, γιατί αφού έχεις χωρίσει το γραφείο στα μισά, έχεις τις θέσεις που κάθεται κάποιος και τις θέσεις που δεν κάθεται κάποιος. Εγώ φανταζόμουν ότι πάει το 1 τρίτο, αλλά ο καθένας κάθεται στις θέσεις που κάθονταν πριν. Α, όχι, έχει αραιώσει, είπε εσύ. Έχει αραιώσει τα γραφεία. Εγώ φανταζόμουν, τώρα φαντάζομαι το τάξη, θα φέρει αυτό που κάθεται στη θέση 1, μετά αυτό που κάθεται στη θέση 4, μετά αυτό που κάθεται στη θέση 7 και θα το πήγαινε έτσι κυλιόμενα. Και αυτό να κάνει, ο ένα με τον δύο είναι πάλι δίπλα-δίπλα. Ναι, αλλά άμα τη μία μέρα έρθει ο ένα, την άλλη έρθει ο δύο, εντάξει, ψιλοδιαχειρίζεται. Αλλά είναι καλαμπούρι αυτό μεγάλο τώρα. Είναι καλαμπούρι. Είναι στο δύο γραφείο, είναι στο δύο. Δηλαδή, παιδί μου, θεωρητικά, αν από αυτά που ακού, γιατί προφανώ κανεί δεν ξέρει τι γίνεται, τον βάζει στον ίδιο χώρο. Okay, επειδή εντάξει, ωραία, έχει 8 ώρες διαφορά, θεωρητικά είναι ασφαλής χρόνος κι αυτός, δεν είναι τραγικός. Εντάξει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σχολιάσω από επίπεδο υγειονομικό, αλλά από επίπεδο οργανωτικό, παιδιά, είναι φάουλ αυτό. Δηλαδή, το μόνο που έχω δει να βγάζει ίσως νόημα είναι κάποιοι που το κάνουν ένα εβδομάδα. Και λες, ρε, δεν ξέρεις τι, μια εβδομάδα πηγαίνει, μια εβδομάδα δεν πηγαίνει. Σε κάποια τράπεζα το κάνουν ανά δύο επίσης. Ή ανά δύο, ανά ένα χρόνο όμως που άλλος μπορεί να πάρει ρυθμό. Δηλαδή, το να βάζει, το να λέει, τι, έχω να πάω. Όχι, την Πέμπτη θα πάω, γραφείο δεν θα πάω. Πώς να ρωτήσω. Εντάξει, εγώ άκουσα ένα τραγικό. Τώρα αυτό που λέω είναι τραγικό. 4-4 ώρες, ξέρω εγώ. Άκουσα για μια εταιρεία που είχε κάνει χώρο για COVID positive. Αν ισχύει αυτό. Για αυτούς που μπορεί να είναι ή για αυτούς που είναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά έκανε COVID positive χώρο. Εδώ είστε μόνο οι COVID-άδες. Δεν ξέρω, εντάξει, αυτό είναι τραγικό. Έχει πει ένα σπίτι, δεν έχει. Δηλαδή είναι φοβερό. Πραγματικά. Πες και μετά θα σου πω ένα σχόλιο πάνω. Όχι αυτό, δηλαδή ότι πάνε και το κάνουν έτσι. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι λίγο πιο. Σχολάρο. Κάποια στιγμή νομίζω συζητούσαμε με τον Θανάση και έλεγε ότι σε παρατηρούσαμε. Τώρα δεν ξέρω αν ακόμα είναι έτσι, αλλά κάποια στιγμή παρατηρήσαμε ότι στην Ιαπωνία που είναι δίπλα είχε πολύ λιγότερο impact όλο αυτό σε σχέση με άλλες χώρες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ακόμα συνεχίζει να ισχύει, αλλά όταν το βλέπαμε ήταν ο αντίκτυπος. Ο αντίκτυπος ή το αντίκτυπο, anyway. Ή αντίκτυπος. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το πράγμα ήταν μικρότερο αναλογικό. Ναι. Παίζει. Ήταν μικρότερο από αντίστοιχες χώρες και κοντά βλέπω Κορέα και αυτά. Και έλεγε ότι στην Ιαπωνία γενικά έχουν μια κουλτούρα διαχείρισης. Επειδή μου σου λέει ότι όταν ο άλλος πιθανόν είναι άρρωστος, ας μην έρθει στο γραφείο. Ναι. Λέει, ας μην δουλέψει. Δεν ξέρει κάτι, δεν χάλασε κάτι για μια μέρα. Έχουν και τώρα με τα τρένα βέβαια στην Ιαπωνία. Αυτό στην Κίνα, ρε. Λες, που του βάζουν έτσι, λες, με το. Όχι, ρε. Που έχουν, πρέπει να είναι punctual στα τρένα, πρέπει να είναι στην ώρα του και όλοι έχουν άγχος για οδηγή τρένων και έχουν πάρα πολλά ατυχήματα με τρένα επειδή φοβάται ο άλλος ότι μπορεί να αργήσει και γκαζώνει περισσότερο. What? Εγώ έχω ακούσει ότι αυτό το οποίο κάνανε. Α, ναι, έχει δίκιο γιατί εγώ μετά είδα κάπου διαβάζω ότι κάνανε δοκιμαστικά για να μην συμβαίνουν όλα αυτά να πριν κάνουν οτιδήποτε να το λένε. Και έπρεπε, λέει ο οδηγός, πριν ξεκινάω να πει: ωραία, είναι αυτή η ώρα τώρα και ξεκινάω, ξέρω εγώ. Και να είναι, για να είσαι πλήρης συνειδητός τι κάνεις. Και να είσαι, και αυτό μάλλον το ηχογραφούσαν σε φάση μαύρο κουτί, και ότι άμα δεν έλεγες, λοιπόν, φρενάρω τώρα επειδή είδα μπροστά γάτα που έχει μπει στο μετρό, ήσουν φάουλ. Τώρα δεν ξέρω. Ναι, αλλά ναι. Πάντως αυτό παίζει, είναι ένα άλλο. Εντάξει, άσχετο εντελώς, αλλά στην Ιαπωνία, για παράδειγμα, αν ισχύει αυτό το οποίο λέγαμε, παίρνουν πολύ πιο εύκολα sick day, όχι να σε φέρουν COVID positive σε χώρο. Ρε παιδί μου, νομίζω ότι και ο άλλος, άμα του δώσει την ευκαιρία και του πεις, ξέρεις τι, πάρ' το λίγο πιο χαλαρά, άμα θες, ρε παιδί μου, ή ξεκουράσου, ή άμα δεις και μπορείς να κάνεις πέντε πράγματα, να κάνεις πέντε, μην κάνεις τέτοιο, θα κάνει τα πέντε. Δηλαδή ναι. Και ο άλλος δεν θέλει, προφανώς είμαι άρρωστος και δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του, θα προσπαθήσει να χαλαρώσει. Αλλά άμα του δώσει την επιλογή, αντί να έχει πονοκεφαλιασμένος, να έχει στο γραφείο, να πάρει μια μέρα κάτι σπίτι του, να αναρρώσει και να είναι καλά την επόμενη μέρα, και όχι επειδή ήρθε στο γραφείο να είναι και την επόμενη μέρα άρρωστος, την επόμενη μέρα άρρωστος, γιατί. Ό,τι και να κάνεις, δηλαδή, άμα καταπονείς τον οργανισμό σου, θα αργήσεις να επανέλθεις. Τι νομίζεις. Εν τω μεταξύ, ο άλλος το εκτιμάει και αυτό. Ναι. Ο άλλος το εκτιμάει και αυτό.
Άκουγα δύο περιπτώσεις πάλι. Εμείς, όταν έκανα τη θητεία μου, εκεί που ήμουν, ήταν πάρα πολύ ok με, με τις αρρώστιες. Δηλαδή, όταν κάποιος ήταν άρρωστος, δεν ερχόταν γιατί μπορεί να κολλήσει στους άλλους. Δηλαδή, φυσιολογικά. Έχω ακούσει την άλλη περίπτωση που ήταν ένα άλλο άτομο το οποίο έκανε τη θητεία του και έχει πάει με πρόβλημα στο χέρι, τενοντίτιδα, να μην μπορεί να δέσει τις αρβίλες και να του λένε όχι, είσαι μια χαρά. Και να μένει. Καλά, αυτό τώρα. Και, ναι, τέλος πάντων, είναι μεγάλο θέμα, αλλά θέλω να πω εγώ, ακούγοντας αυτό και βλέποντας εγώ πώς ήμουν, που τη θητεία μου έκανα, πόσο ευχάριστο μπορεί να είναι, ξέρεις, όλοι ξέρουμε τι παίζει με αυτό. Έλεγα, καλά, είμαι πάρα πολύ τυχερός που είμαι εδώ. Και θέλω εδώ που είμαι να προσφέρω τα μέγιστα γιατί με προσέχουν. Με έπιασε αυτό. Έχει σημασία. Θα τον πιάσει και τον υπάλληλο ότι τον προσέχει και δεν τον φέρνει μαζί με τους κοβιντάδες παρέα όλοι. Φίλε, να σε θερμομετρούν στην είσοδο για να σου λένε ξέρει δεξιά-αριστερά. Εντάξει. Δεν ξέρω, γενικά νομίζω ότι. Δηλαδή, ψηλοφτάνοντας ένα σαν συμπέρασμα, νομίζω ότι είδαμε πολλά πράγματα να αλλάζουν γρήγορα. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να προβλέψει το πώς εξελιχθεί η κατάσταση και τι θα δουλέψει τον καθένα. Και σίγουρα από εταιρεία σε εταιρεία πάλι θα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ναι. Απλά νομίζω ότι υπάρχουν ευκαιρίες που θα είναι κρίμα να χαθούν. 100%. Και να. Δεν λέω για εκεί πέρα που δεν δούλεψε, αλλά για εκεί πέρα που δούλεψε. Εκεί που μπορεί να γίνει πρόοδος, να γίνει. Ναι, αυτό. Αυτά. Πες μου πριν κλείσουμε, τι τίτλο θα βάλουμε στο βίντεο. Φόβο, τώρα μου πέθανες, δεν ξέρω. Γενικά το σύντομο σκέφτομαι το βράδυ. Εντάξει, δεν σκέφτομαι το βράδυ. Αλλά δεν ξέρω. Στην αρχή είχα άλλο τίτλο στο μυαλό μου, τώρα θα βάλω άλλο τίτλο. Εντάξει. Τελικά θα τον αλλάξω. Το δέχομαι. Δεν ξέρω, ξέρω ποιο ήταν. Αφού τον είπα, δεν είπα. Αφού τον πω. Τι, το γραφείο. Αυτό που είπα. Στη μετά κορονοϊό εποχή. Κάτι τέτοιο θα είναι πάντω. Θα βρω κάποιο. Εντάξει. Μπασμορδικό. Οκ, οκ. Τέλεια. Οπότε, μας βρίσκουν. YouTube. Σε ελέγχουν κάθε φορά. YouTube. Τέλεια. Spotify. Μπόμπα. Google Podcasts. Χαμός. Apple Podcasts. Τέλεια. Και κάποια άλλα podcasts που ποτέ δεν θα θυμηθώ να τα πω. Αλλά θα έχει το Anchor.fm. Τέλεια. Καταπληκτικά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε την άλλη εβδομάδα.